Παρεμβάσεις αναμένονται σε 7 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2025 στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα πρόκειται να γίνουν έργα ανακαίνησης, αναβάθμισης και επέκτασης υποδομών και ενεργειακής αποδοτικότητας σε 12 νοσοκομεία και 37 κέντρα υγείας. Τα 7 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι τα Άγιος Δημήτριος, Άγιος Παύλος, Αχέπα, Γεννηματάς, Ιπποκράτιο, Παπαγεωργίου και Παπανικολάου. Μέχρι το τέλος του 2022 αναμένεται να δημοπρατηθούν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα 5 από τα 7 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση το Παπαγεωργίου και το Παπανικολάου, ενώ παρεμβάσεις στα τμήματα επειγόντων θα πραγματοποιηθούν και σε νοσοκομεία της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδας, Μακεδονίας και Θράκης. Εντός του ίδιου χρονοδιαγράμματος αναμένεται να δημοπρατηθεί και το έργο δημιουργίας νέας πτέρυγας στη μονάδα βραχίας νοσηλείας της κλινικής παθολογικής ογκολογίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Για το 2023 έχει προγραμματιστεί η δημοπράτηση του έργου διαμόρφωσης της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκρατίου με δυναμικότητα 20 κλινών και εργαστήρια, ενώ το ίδιο έτος αναμένεται να ξεκινήσει και η ανέγερση νέου κτηρίου στο νοσοκομείο Παπανικολάου για τη στέγαση εργαστηρίων κυταρικής και γενετικής θεραπείας και αιματολογικής κλινικής.